Το σημερινό μας θέμα είναι κάτι το ξεχωριστό. Θα σας ξαναγήσουμε σε ένα ιδιαίτερο αρχαιολογική σημασία παλαιό μοναστήρι, αυτό της παλαιάς μονής της Παναγίας Φανερωμένης στο Χιλιομόδι. Η παλαιά μονή ιδρύθηκε σε αυτή την μαγευτική αλλά διπρόσιτη για την εποχή εκείνη τοποθεσία, περίπου το 1250 με 1300 μετά Χριστόν, ανάμεσα στο Χιλιομόδι, τα Αθήκια και τον Άγιο Ιάννη και πάνω σε ένα καταπράσινο πευκόνα που έφερε το τοπονύμιο Σόικα. Ο ακροκόρυθος που υψώνεται στο βάθος του ορίζοντα συμπληρώνει την μοναδικότητα του τοπίου. Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Μονή Φανερωμένη ήταν μία ανδρώα μονή της ιστεροβυζαντινής περίοδου φρουριακής κατασκευής με ιστορική δράση, με μεγάλη περιουσία και πολυμελή αδελφότητα. Η ονοματοδοσία οφείλεται στην εικόνα της Παναγίας που φανερώθηκε στο σημείο που χτίστηκε το μοναστήρι. Αξίζει όμως να σταθούμε ιδιαίτερα στο θέμα αυτό και στις ιστορίες που διηγούνται οι γέροντες στο Χιλιομόδι, στα Θήκια και στον Αγιάννη, για το πώς και γιατί έγινε η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Στην κορυφή του βουνού, λέει η παράδοση, υπήρχε ένα μετόχι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Σημείωση σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα πρόσφατα ανακαινίστηκε με έξοδο της ενορίας του Αγίου Ιωάννου. Στο μετόχι αυτό λοιπόν, το οποίο προϋπήρχε της Μονής, λατρευόταν η Παναγία και είχε εκεί το παλαιότερο εικόνισμά της, για το οποίο άλλη παράδοση αναφέρει ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Εντελώς ξαφνικά κάποια στιγμή η εικόνα της Παναγίας έφυγε από το ναό και έπεσε μέσα από το βράχο και δόθηκε η ερμηνεία από την αδελφότητα των μοναχών που κυριολεκτικά αναστατώθηκε για να σώσει την εικόνα ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να μην επανέλθει στο ναό του Θεολόγου αλλά να αποκτήσει δικό της ναό σε ένα μοναστήρι. Η σπουδαία θύμηση ζωντανεύει παλαιές παραδόσεις για το σημείο που συνέβη το θαύμα. Εκεί γράφει πάνω στο έδαφος το τοπονύμιο «Ο Βράχος της Παναγιάς». Ο αγιογράφος, ο οποίος ζωγράφιζε τους στίχους της εκκλησίας, ανήκει σε μια περίοδο ακμής της βυζαντινής αγιογραφίας της Πελοποννήσου, περίπου στα τέλη του 16ου αιώνα. Χρησιμοποιεί την τεχνική της κριτικής σχολής, δημιουργώντας σύμφωνα με τον καθηγητή και ο ακαδημαϊκό Ορλάνδο τοιχογραφίες αρίστης τέχνης, ικανός προσωπογράφος, οι μορφές που φιλοτεχνεί είναι ιεροπρεπείς, σοβαρές, επιβλητικές, γεμάτες πνευματικότητα. Η ταυτότητά του αποδίδεται στο Δημήτρη Κακαβά, ο οποίος ζωγράφησε επίσης την Αγία Μαρίνα, μετόχη της Φανερωμένης, και τον Άγιο Δημήτριο Αθηκίων. Η Μονή της Παναγίας Φανερωμένης από την ίδρυσή της ήταν Μονή Σταυροπηγιακή. Αυτός ήταν ένας τίτλος τιμής, ένα ειδικό προνόμιο που απολάμβαναν όσα μοναστήρια έφεραν αυτό το τίτλο και έχεραν έτσι τις προστασίες του Πατριαρχείου. Μεταξύ άλλων αφηγήσεων, ο ευσεβής λαός αναφέρεται στην καταστροφή της μεγάλης στρατιάς του Δράμαλη το 1822 και το κατόρθωμα αυτό αποδόθηκε σε θαύμα της Παναγίας Φανερωμένης. Στο μοναστήρι, καθώς έλεγαν οι παλαιοί, προσήλθαν οι πολεμιστές και έψαλαν τα νικητήρια. Το 1897 η μοναχική αδελφότητα της Φανερωμένης, η κληρονόμος ενός πλουσιότατου παρελθόντος της Αγίας Μονής, στον απόμερο βράχο της εγκαταλείπει το παλαιό μοναστήρι και εγκαθίσταται στη νέα θέση όπου βρίσκεται σήμερα. Το παλιό μοναστήρι κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμένει κλειστό. Γιορτάζει την ημέρα της ζωοδόχου πηγής, οπότε τελείται θεία λειτουργία και πλημμυρίζει κόσμο. Πολλοίς κόσμος επίσης επισκέπτεται τη Μονή την 21η Αυγούστου, όπου ψάλλεται παράκληση της εικόνας της Παναγίας από το παλαιό μοναστήρι στο νέο. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, γι' αυτό διαβάστε στην ιστοσελίδα του καναλιού που αναφέρεται στο θέμα. Το link θα το βρείτε κάτω από το βίντεο.
Πιστεύουμε να σας άρεσε το βίντεο και σας προσκαλούμε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μας. Δίνουμε ραντεβού στο επόμενο θέμα από την Ελλάδα μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.